Βέβαια αναφερόσαστε σε μια εποχή όπου το κόμμα σας βρίσκεται στην εξουσία, η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει σημασία αυτό. Δηλαδή οι ευθύνες δεν είναι μόνο σε ένα γενικό γραμματέα εσόδων, αλλά και στους πολιτικούς του προϊσταμένους, στους οποίους αναφέρεται. Θα το πούμε γι' αυτό. Παρακαλώ. Το πούμε. Ξεκίνησε αυτή η ανακοίνωση. Μ' ακούτε, ε? Παρακαλώ, παρακαλώ. Ξεκίνησε αυτή η ανακοίνωση μετά από τη δήλωση του κυρίου Θεοχάρη ότι δέχτηκε πίεσης και απειλές όταν ασκούσε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Εσόδων. Και εγώ θα περίμενα να έχει πάει στον εισαγγελέα, διότι αυτό που είπε είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό. Ποιοι παρεμβαίνουν στο έργο του, ή έπρεπε να τον καλέσει ο εισαγγελέας. Αλλά πέρα από αυτό όμως. Τότε μου δόθηκε η δυνατότητα να κάνω στη μνήμη μου μια εγκύκλιο που είχε εκδώσει ο κύριος Θεοχάρης 8 μήνες πριν παραιτηθεί, η οποία απευθύνονταν στους εφοριακούς και την οποία ζητούσε να μην επιβληθούν πρόστιμα σε εταιρείες που δραστηριοποιούνταν μέσω τριγωνικών συναλλαγών ή αν είχαν επιβληθεί να επεγραφούν. Και λέμε το ρωτάω και το ρωτάω και τώρα. Δέχτηκε ή όχι πίεση ή αυτοβούλος. Μισό λεπτό όμως κύριε Σούρλα, μισό λεπτό. Εάν βγήκε μία εγκύκλιος, υπεγράφει μία εγκύκλιος, για να μην εισπραχθούν εκατοντάδες εκατομμύρια σε μια χώρα που έψαχνε και το ένα ευρώ για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που λέτε είναι κάτι παραπάνω από σοβαρό. Και επειδή σας γνωρίζω και σας εκτιμώ χρόνια και ξέρω ότι είχατε το θάρρος της νόμισης να πείτε πάρα πολλά για τον αφρεμπόριο καυσίμων, για πάρα πολλά. Ναι, και έτσι. Τότε το είπα αυτό. Κύριε Μαράκη, τότε που είχε. Γιατί δεν το είπατε τότε, γιατί δεν πήγατε στον κύριο Σαμαρά, στον πρωθυπουργό της χώρας, να του πείτε. Τα είπα εκεί που έπρεπε. Και τα είπα και εγγράφως. Και τι σας απάντησαν, αυτοί που τους το είπατε. Απλά προχώρησε η νομοθετική ρύθμιση. Ξεκινάει με την εγκύκλιο του κυρίου Θεοχάρη και γίνονται τρεις προσπάθειες με τροπολογίες σε τρία νομοσχέδια, καταψηφίζονται όμως αυτές τις τροπολογίες, οι ίδιες τροπολογίες, και η τέταρτη τροπολογία απέδωσε και έγινε νόμος του κράτους. Που σημαίνει δηλαδή με βάση την εγκύκλιο Θεοχάρη. Από εκεί ξεκινάει και την εισήγησή του ξεκινάει αυτό το πράγμα. Και γίνεται νόμος του κράτους να μην εισπραχθούν πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους πόσων εκατομμυρίων, κύριε Σούρλα? 660 εκατομμύρια. Τι λέτε τώρα? Τι λέτε τώρα? Μιλάμε για τις δύο μεγάλες. Τι λέτε τώρα? Αν είναι 660. Κύριε Παπαδάκη, μ' ακούτε? Παρακαλώ. Δεν είχα πει για εταιρείες. Χθες την απάντηση που μου έδωσε. Το λέει, Νίκο μου. Λέει ότι εγώ εισηγήθηκα αυτό το πράγμα διότι αν εφαρμόζεται ο νόμος, ακούτε, τότε δύο μεγάλες εταιρείες πετρελαιών θα κρίναν. Αυτή ήταν η λογική του κύριου Θεοχάρη που ήταν για να εισπράττει έσοδα. Προσέξτε, κύριε Σούρλα, εμείς ζητήσαμε και από τον κύριο Θεοχάρη να αντιπαρατεθεί. Ναι. Ο κύριος Θεοχάρης μας είπε ότι σήμερα είχε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν μπορούσε να είναι ούτε καν τηλεφωνικά μαζί μας. Έβγαλε μία ανακοίνωση όμως. Όπου την ανακοίνωση, της παρακαλώ να διαβάσετε, κύριε Σημείο της. Της λέει ο Ντίνος. Η διόρθωση της διάταξης ήταν ορθή. Συνεπώς, όσοι αντιτίθεται σε αυτή την αλλαγή κάνουν λάθος. Οι τριγωνικές συναλλαγές είχαν οριστεί με λανθασμένο τρόπο και συνεπώς συμπεριλαμβάνονται κτλ. Και λέει μετά, δεν νοούνται τριγωνικές συναλλαγές όταν είναι γνωστή η τιμή, καθώς ο σκοπός των συναλλαγών αυτών είναι να αποκρίσει την πραγματική τιμή της αγοράς. Και λέει, εδώ πέρα, αν επιμέναμε σε αυτή την πρακτική, θα οδηγούμασταν σε πρόστιμα στα δύο δηληστήρια που ξεπερνούσαν την αξία των ίδιων των επιχειρήσεων. Θα μέναμε χωρίς πετρέλαιο, λέει. Συνεπώς, θα οδηγούσαν μαθηματικά στο κλείσιμο. Δεν θα είχαμε δηλαδή ως χώρα πετρέλαιο, απαντάει ο κύριος Θεοχάρης. Και καταλήγει προσωπικά για τον κύριο Σούρλα. Ακριβώς, λέει. Όσοι λοιπόν δεν έχουν άμεση γνώση των θεμάτων αυτών, θα ήταν φρόνιμο να μην δημιουργούν εντυπώσεις για δικούς τους λόγους. Ίσως ο χρόνος όλο μας να ήταν παραγωγικότερος αν είχαμε τεκμηριωμένες μελέτες για το λαθρεμπόριο ή τη φοροδιαφυγή. Λέει για παράδειγμα ότι δεν γνωρίζετε, νούμερα. Δεν γνωρίζατε και τρέξατε να βγάλετε μια ανακοίνωση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Καταρχήν, τι παραγωγισμό να κάνω? Εγώ δεν πολιτεύομαι. Δεν χρησιμοποιώ την γραμματεία με φαλτήριο. Ούτε γυρολόγος της πολιτικής είναι. Να γερνά από κόμμα σε κόμμα. Άλλα να πιστεύουν και άλλα να πιστεύουν. Α, πάμε παρακάτω τώρα. Τι λέει ο κύριος Θεοχάρης? Δύο-τρία σημεία. Λέει ήταν λάθος. Δηλαδή ο νόμος που έγινε το 2010 από τη Βουλή των Ελλήνων, από τους βουλευτές, σχεδόν από την πλευρά, το σύνολό τους, ήταν λάθος. Δεν γνωρίζαν τι κάνουν. Κύριε Θεοχάρης, και λέω ότι πρέπει αυτό να μην εφαρμόσουμε τον νόμο με τη δική του λογική. Αλλά εγώ λέω κάτι άλλο τώρα εδώ. Αν με αυτή η λογική επικρατήσει, κύριε Παπαδάκη, τότε σε κάθε επιχείρηση πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος.
Και προκειμένου να μην πλήσει, να μην εφαρμοστεί. Κύριε Σουρλά, όμως ακούστε να δείτε. Ακούστε να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Παρόλα αυτά, είχαμε τις τροπολογίες που ήρθαν, την τελική η οποία ψηφίστηκε, έγινε νόμος του κράτους. Άλλαξε ο νόμος δηλαδή. Έτσι, άλλαξε ο νόμος. Τα πρόστιμα χαρίστηκαν. Διορθώθηκε κατά τον κύριο Θεοχάρη. Τα πρόστιμα χαρίστηκαν. Ναι. Κάτσα στον κύριο Θεοχάρη, κατά τον κύριο Σούλαλο. Τα πρόστιμα χαρίστηκαν και το κράτος έχασε 660 εκατομμύρια. Σωστά. Και ισχύει τώρα, το έγινε έτσι, κύριε. Όχι άλλο, για να. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Βοηθήστε με. Εάν αυτό. Ακούστε. Εάν αυτό έγινε, δεν φταίει μόνο ο Θεοχάρης. Φταίνε όσοι ψηφίσανε αυτούς τους νόμους. Όσοι υπουργοί υπογράψανε τον νόμο. Βέβαια. Και όσοι δεν ελέγξαν ότι το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό χράτος κάνει 660 εκατομμύρια. Να κάνω δύο ερωτήσεις. Έστειλα επιστολή στον κύριο Στουρνάρα για το επισήμανα και το είπα και όλα. Ακούς, είναι σοβαρό, σοβαρό το θέμα. Αλλά να κάνω δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, έστειλα και μια επιστολή και το συναγείο ότι κύριε Υπουργέ, αν πρόκειται μια εταιρεία πραγματικά να καταστραφεί, να πείτε φανερά ότι θέλω μια τροπολογία που αναφέρεται σε αυτούς και σε αυτά τα ποσά. Δεν μπορεί να γίνεται η ρύθμιση νομοθετική κατά αυτόν τον σκοπό. Ξέρετε πόσους Έλληνες έχω δει εγώ να καταστρέφονται όμως, κύριε Σούρλα. Πόσες οικογένειες έχουμε δει να καταστρέφονται και δεν είναι λαϊκισμός αυτός. Με αυτό θα με υποστηρίξω. Δεν έχω πω τίποτα ούτε με τους επιχειρηματίες. Ούτε κι εμείς. Ούτε με συμφέροντα έχω κάνει, αλλά τη δουλειά μου προσπαθούσα να κάνω. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω, κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, εάν εσείς όταν τότε το διαπιστώσατε είχατε κάνει γραπτές ενημερώσεις προς τους αρμόδιους. Και στον κύριο Στουρνάρα σου. Ναι, γραπτές λέω. Ένα. Και δεύτερον, η εκτίμηση ότι η ζημιά είναι 660 εκατομμύρια, από πού προκύπτει? Λοιπόν, έφερα το θέμα για συζήτηση σε μια ημερίδα που είχα στη Βουλή, όχι μέσα στην Ομέλεια βεβαίως, και αναφέρθηκα σε αυτά τα περιστατικά ενώπιον του κυρίου Στουρνάρα. Απίθυνε και επιστολή στον κύριο Στουρνάρα. Μάλιστα. Πήρα μια απάντηση που δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική και έκανα ό,τι μπορούσα να μην ψηφιστούν αυτές τις τροπολογίες, αλλά δεν είχα την δυνατότητα να κάνω κάτι περισσότερο. Και δεν μπαίνει ένα θέμα. Πώς είναι, έρχεται ο κύριος τώρα Θεοχάρης και λέει ότι επειδή αυτές είναι στο χρηματιστήριο. Για να ακούσουν και την αφιέρωτέ σα, τι λέω εγώ πολύ απλά. Γιατί πρέπει να αγοράζουν προϊόντα από τη Ρωσία και να τιμολογούνται από τις παρθένες μίσους? Γιατί, πού στέκεται αυτή η λογική? Κατάλαβες τι λέει. Μιλάει για τις τριγωνικές συναλλαγές. Για τις τριγωνικές. Μάλιστα. Εμείς ακούσαμε τη μία άποψη. Ακούσαμε τη μία άποψη. Υπάρχει και η κατηγορηματική δήλωση του κύριου Θεοχάρη. Και απαξιωτική σε κάποιο σημείο. Λέει ότι άμα δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, από αριθμούς και άμα δεν ξέρεις, δεν είσαι σωστά ενημερωμένος. Δεν μάθω ποτέ τα γράμματα του Θεοχάρη. Και ευτυχώς να με φυλάξει ο Θεός να μην τα μάθω τα γράμματα αυτά. Και να μάθει να σέβεται τις πνευματικές διαδικασίες. Ελπίζω τώρα που έδινε βουλευτής να σοβαρευτεί και ο Θεοχάρης. Επίσης... Και να μην αυτοί με υπονοούμενα αν εγώ σωστά ερμηνεύω και αν σωστά δίνω τα ποσά για την λαθρέα διαχείριση. Δεν τα όρισα εγώ τα ποσά. Κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε. Γιατί ίσως χρειαστεί να τώρα το σκεφτεί και να κάνει παρέμβαση μέσα στην πολλή δουλειά που έχει πρωί ο κ. Θεοχάρης. Τα 660, σας το είπε και ο Αντώνης Δελατόλας, τα 660 εκατομμύρια. Είναι κοστολογημένα, λέτε εσείς ότι αυτά είναι τα λεφτά που... Εκδόθηκαν πράξεις καταλογισμού. Μάλιστα. Άρα έχουν εκδοθεί πράξεις καταλογισμού, οι οποίες ακυρώθηκαν. Ναι. Αυτό εννοεί. Και με τα 220 μάλλον έχουν εκδοθεί. Μάλιστα. Κύριε Σούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οφείλαμε να μπίνουμε...